Εκτός μεταχειροκροτημάτων και συνθημάτων από όσους είχαν συγκεντρωθεί στα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής στη Χαριλάου Τρικούπη, έγινε ο Νίκος Ανδρουλάκης λίγο μετά την ανανέωση της εμπιστοσύνης των μελών και των φίλων του κόμματος στο πρόσωπό του. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανεξελέγει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 59,9% έναντι 40,1% που συγκέντρωσε ο Χάρης Δούκας, με την προσέλευση στην κάλπη ωστόσο να είναι μειωμένη σε σχέση με την προηγούμενη Κυριακή, καθώς ψήφισαν περίπου 214.000. Μέλη και φίλοι του κόμματος πανελλαδικά αντί για 303.000 τον πρώτο γύρο. Έχουμε χρέος να νικήσουμε στις επόμενες εκλογές. Θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να τελειώσει το γρηγορότερο η παντοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε στην ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης, ευχαριστώντας παράλληλα όσους τον στήριξαν καθώς και τους συνυποψηφίους του. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Σας ευχαριστώ για τη μεγάλη τιμή και τη μεγάλη ευθύνη να με εμπιστευτείτε ξανά στην ηγεσία του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Οι μεγάλες νίκες θα γίνουν όταν είμαστε ενωμένοι, δυναμικοί απέναντι στη συντήρηση. Μαζί μπορούμε, μαζί θα κερδίσουμε. Το κίνημά μας, το κίνημά μας έχει χρέος να δώσει ξανά ελπίδα και προοπτική στις Ελληνίδες και στους Έλληνες, στις νεότερες γενιές. Έχει χρέος να δώσει ξανά ελπίδα και προοπτική στις Ελληνίδες και στους Έλληνες, στις νεότερες γενιές, ειδικά τώρα που η ψεύτικη ειδικά αυτή την εποχή που οι ψεύτικες υποσχέσεις κατέρευσαν, τώρα που οι σημαίες ευκαιρίας ξέφτισαν, τώρα που τα μάτια όλο και περισσότερων Ελλήνων στρέφονται ξανά στην παράταξή μας. Είμαστε εδώ για να προσφέρουμε τις μεγάλες αλλαγές που έχει ανάγκη η κοινωνία μας. Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου τους χιλιάδες πολίτες που έδωσαν δυναμικό παρόν με τη συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία, γεμίζοντάς μας όλους δύναμη. Θέλω να συγχαρώ για τον αγώνα τους, τους συνυποψηφίους μου, τον Χάρη Δούκα, τον Παύλο Γερουλάνο, την Άννα Διαμαντοπούλου, τον Μιχάλη Κατρίνη, την Άντια Γιαννακοπούλου. Με τη στάση τους έδειξαν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ποιότητα στελεχών και πολιτική οριμότητα. Θέλω και είμαι βέβαιος ότι θα είναι όλοι τους στην πρώτη γραμμή του αγώνα τα επόμενα χρόνια. Σήμερα δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Νικητής είναι το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Παράταξη. Τα δύσκολα για το ΠΑΣΟΚ είναι πίσω, τα καλύτερα είναι μπροστά. Οι πολίτες προσβλέπουν σε μας για να ξεπεραστεί το σημερινό πολιτικό αδιέξοδο. Και θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να ανταποκριθούμε στις νέες τους προσδοκίες. Θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να τελειώσει το γρηγορότερο δυνατό η παντοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Τον κύριο Ανδρουλάκη συνεχάρει ο Χάρης Δούκας, σημειώνοντας πως θα βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους φίλους και τα μέλη στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγή
γιατί μας θύμισαν στις δύο αυτές πολύ κρίσιμες διαδικασίες. Θέλω να συγχαρώ τον Νίκο τον Ανδρουλάκη για την νίκη του. Θέλω να ευχαριστώ από καρδιάς τους φίλους και τα μέλη στο Πασόκ Κίνημα Αλλαγής που στήριξαν την υποψηφιότητά μας. Καταφέραμε μέσα σε 3,5 μήνες να κάνουμε έναν καθαρό και έντιμο αγώνα, χωρίς συμβασμούς απέναντι στις ακραίες επιθέσεις και να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό πολιτικό ρεύμα. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι για τις αρχές και τις αξίες μας, της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης, της συμμετοχής, της διαφάνειας, της λογοδοσίας, με ενότητα, με τη συμμετοχή όλων για ένα μεγάλο, ανοιχτό, δυνατό Πασόκ που μπορεί να κυβερνήσει. Θα είμαι πάντα εδώ, στην πρώτη γραμμή. Σας ευχαριστώ πολύ. Το Πασόκ επιστρέφει στην κοινωνία, σχολίασε με δηλώσεις του στα τοπικά μέσα την Κυριακή στο πλαίσιο της ψηφοφορίας το μέλος του Πασόκ Κώστας Κυρίτσης. Θεωρούμε ότι το σημαντικότερο από όλη αυτή τη διαδικασία, ανεξάρτητα του τελικού αποτελέσματος, το σημαντικότερο είναι ότι το Πασόκ επιστρέφει και επιστρέφει στην κοινωνία. Επέστρεψε στους τελευταίους 3 μήνες και δημοσκοπικά, αλλά επέστρεψε στην κοινωνία, διότι δόθηκε πραγματικά η δυνατότητα να ακούσουν ελεύθερα οι πολίτες το πρόγραμμα του Πασόκ και το σχέδιο για την επόμενη μέρα.